Σε τρελή ανωδική κούρσα έχει επιδοθεί η τιμή των προϊόντων τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, καταγράφοντας αύξηση που προκαλεί σοκ. Άλλωστε, ο πίνακας της Ελστάτ που παρουσίασε τις κυριότερες μεταβολές των τιμών σε 45 προϊόντα και υπηρεσίες το διάστημα του Δεκεμβρίου 2023-2022 εκθέτει τους πάντες και αποκαλύπτει την αδυναμία των μέτρων που ανακοινώνονται και εφαρμόζονται, κάτι που οι καταναλωτές διαπιστώνουν κάθε εβδομάδα. Μιλούν για ανατιμήσεις, νιώθοντας ανήμποροι πια να ανταπεξέλθουν έρθουν σε αυτή την κατάσταση. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Δεν φτάνει πουθενά. Φάρμακα, έχουμε γιατρούς, έχουμε 1,200. Εντάξει, προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως. Μπορείτε να κάθε εβδομάδα να ελέγχετε τις τιμές, τι γίνεται? Όχι, δεν μπορώ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάζω τις προσφορές. Τα όποια μέτρα πάταξης ακρίβειας που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν τα βλέπουν στο πορτοφόλι τους οι καταναλωτές, που απορούν ως πότε θα μπορούν να πληρώνουν και να αποτελούν τα θύματα της εσχροκέρδειας σε κάθε μορφή διαβίωσης. Ακατόρθωτο, όχι εύκολο. Είναι ακατόρθωτο. Στο σύνολο πάντως των προϊόντων βλέπετε διαφορά στις τιμές κάθε φορά, ε? Φυσικά. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Είναι ότι διαβάζω χθες έρχεται μείωση στη συνταγογράφηση των φαρμάκων που παίρνουμε. Πόσο ακόμα, όταν ούτε ένα αντιβυχικό δεν συνταγογραφείται. Που σημαίνει ότι η ακρίβεια είναι σε όλες τις πλευρές. Μιλάω για είδη πρώτης ανάγκης. Φάρμακο, διατροφή. Μειώνεται η συνταγογράφηση ακόμα για να μειώσουμε δαπάνες, μπλα 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 μπλα. Εδώ επικρατεί εσχροκέρδεια. Δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια, ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εύκολο, πολύ δύσκολο. Βλέπετε μειώσεις εσείς πουθενά? Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Ακρίβεια, όλα έχουν πάρει προς τα πάνω. Όλα αυτά που ακούμε για μέτρα κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Στην πράξη, εσείς σε αυτά που ψωνίζετε δεν το βλέπετε? Ακριβά τα βρίσκω όλα. Τίποτα προς τα κάτω δεν πάει. Όλα προς τα πάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα βασικότερα προϊόντα για τη διαβίωση και την καθημερινότητα των οικοκυριών έχουν πάρει φωτιά, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός, ειδικά το Δεκέμβριο, να εκτοξευθεί στο 3,5% από 3% που ήταν το Νοέμβριο, και τους καταναλωτές να φοβούνται ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί και το 2024.